Άρα κύριε Χριστοδούλου, θα πάμε και εμείς 2.30 την αμόλυβδη, όπως είναι δεν η Ελλάδα. Νομίζω. Δεν νομίζω κύριε Κυριάκου να πάμε 2.30. Δύο νομίζατε ότι θα φτάσαμε τα δύο σχεδόν. Δύο είναι εφικτό, θα γίνει δύο. Έτσι φαίνεται. Τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες θα αγγίξουμε τα 2 ευρώ, όπως πάνε τα πράγματα. Δηλαδή σήμερα ουσιαστικά είναι 9 σεντ στη βενζίνη την αμόλυβδη, σωστά. Είναι 9 σέντ στην 95, 8 σέντ στην 98, 6 σέντ στο πετρέλαιο κίνησης και 14 σέντ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και ακολουθούν και οι υπόλοιπες εταιρείες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, σε μια-δύο μέρες θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, αφού έτσι γίνεται πάντα. Δύο-τρεις μέρες βάζουν όλες τις τιμές, όλες τις αυξήσεις. Μάλιστα. Και έρχονται εκεί οι πολίτες και τι σας λένε. Οι πολίτες μας λένε βάλε 20 ευρώ, βάλε 10 ευρώ, τώρα γύρω 20 ευρώ θα βάζει γύρω στα 12 λίτρα. Όταν θα αγγίξουμε τα 2 ευρώ θα βάζει 10 λίτρα. Αυτό είναι τραγικό που γίνεται κύριε Κυριάκου. Με 10 λίτρα πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με το αυτοκίνητο σου πληρώνοντας 20 ευρώ. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, ερώτησα και τον κύριο Ντρουσότη νωρίτερα, δεν θυμάται τέτοιες τιμές ξανά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, φαντάζομαι ούτε εσείς. Όχι, δεν είχαμε ποτέ τέτοιες τιμές. Μέχρι το 1,40 είχαμε 1,45, κάπου εκεί ήμασταν. Και με το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει όντως τόση κατανάλωση που λέει ο κύριος Ντρουσότης ότι είναι αυξημένη, γιατί υπάρχουν, ξέρω εγώ, πολυκατοικίες που λειτουργούν, δηλαδή θέλουν το πετρέλαιο για συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση αυτή την εποχή του πετρέλαιου θέρμανσης. Ευτυχώς που δεν είναι χειμώνας. Ή μάλλον μέχρι το χειμώνα, μαγάρι να πέσει η τιμή, γιατί αν μείνουν αυτές οι τιμές το χειμώνα, δεν νομίζω να μπορεί κανείς να βάλει πετρέλαιο για να ζεσταθεί. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, βλέπετε την κατανάλωση των καυσίμων να έχει διαφοροποιηθεί? Έχετε τέτοια στοιχεία, κύριε Χριστοδούλου? Εδώ η ακριβότερη πήγε ένα 84,9, σχεδόν ένα 85 η αμόλυβδη. 95 είναι σημερινές τιμές αυτές. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Η αμόλυβδη είναι αυτή. Να δούμε την επόμενη καρτά. Πετρέλαιο κίνησης 1,92,9, σχεδόν 1,93. Και το πετρέλαιο θέρμανσης εδώ 1,49. Η κατανάλωση γενικότερα έχει μειωθεί, κύριε Χριστοδούλου. Αυτά που δείχνετε τώρα και ο μέσος όρος και η υψηλότερη τιμή δεν είναι σωστή, δηλαδή δεν είναι η πραγματικότητα. Όχι, η πραγματικότητα είναι στο παρατηρητήριο αυτό, αλλά όταν βάλουν και οι άλλες εταιρείες και όταν και η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει βάλει αυξήσεις, όλοι οι πρατηριούχοι δεν έχουν ακόμα βάλει τις τιμές, θα αλλάξει κατά πολύ. Ωραία, όταν θα τις βάλουν θα αλλάξουμε και τις κάρτες. Ναι, τώρα δείχνετε όμως ότι είναι σωστό. Αφού αυτά γράφει το παρατηρητήριο, δεν τα δείχνω εγώ. Αυτά τα γράφει το Υπουργείο Ενέργειας, δεν είναι δικά μου. Το Υπουργείο Ενέργειας τα αναγράφει αυτά. Άρα, πείτε μου λίγο αν έχει μειωθεί η κατανάλωση. Βεβαίως έχει μειωθεί η κατανάλωση και έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση. Ο κόσμος που είναι πολύ προσεκτικός, δεν κάνει ασκούπες μετακινήσεις. Στις δουλειές του πάλι προσέχει. Μια εταιρεία μπορεί να στείλει έναν αυτοκίνητο σε δύο πόλεις. Είναι στη δίμιωση των λίτρων. Και ενώ σου μειώνονται τα λίτρα, μειώνονται και τα εισοδήματα των πρατηριούχων. Μάλιστα. Ποδήλατο έχετε? Θα αγοράσουμε, κύριε Κυριάκου, αναγκαστικά πλέον. Γιατί μην ξεχνάτε και εμείς καταναλωτές είμαστε. Εντάξει, εσείς έχετε τη βενζίνη, λέει. Θυμάμαι κάποτε. Και εμείς την πληρώνουμε. Πόσα θα κλειδώσουμε στα 5 σέντ ένα λίτρο? Όπως τα πληρώνει ο καταναλωτής, τα πληρώνουμε και εμείς σχεδόν στην ίδια τιμή. Μάλιστα. Και έχουμε δηλαδή και την παράταση του φόρου κατανάλωσης μέχρι τέλος του Αυγούστου. Και βλέπουμε, κύριε Χριστοδούλου. Ναι. Ευτυχώς που έγινε και αυτό να συνεχιστεί η μείωση του φόρου κατανάλωσης, γιατί αν δεν συνεχιζόταν, θα είχαμε 2 ευρώ από τώρα σχεδόν. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να γίνει και αν Κάνα μπορεί. Άλλη εβδομάδα, να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.